γίνεται αυτή η αποτάκτηση από το εγώ, από το νου, από το, την προσωπικότητα, ποια είναι η θέση μου. Α, πώς πετυχαίνουμε την αποτάκτηση. Ναι, αυτό εδώ με... Κοίταξε, αυτό έγραψα σήμερα και στο κείμενο για το θέμα της αποτάκτησης. Στην πραγματικότητα η τάκτηση είναι αυτό που μας βάζει, όπως έγραψα στο κείμενο, έτσι, είναι το εργαλείο που μας κάνει να νιώσουμε εμπειρικά το 100% από ένα σενάριο, από μία δόνηση μέσα μας. Αν δεν υπήρχε η ταύτιση, δεν θα μπορούσαμε να το νιώσουμε 100%. Ναι. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το νιώσουμε σαν παρατηρητή, σαν κάτι άλλο. Η ταύτιση λοιπόν δεν είναι εκφύσεως κακή, τίποτα δεν είναι εκφύσεως κακό. Αυτό όμως που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι κάθε φορά που ταυτιζόμαστε, είναι για να πάρουμε ένα μάθημα. Μέσω της εμπειρίας. Αφού το πάρουμε το μάθημα, μετά δεν μπορεί να γίνει ξανά το ίδιο, με το ίδιο μέγεθος η ταύτιση. Δεν μπορούμε να ξαναταυτιστούμε, παιδιά, όπως είχαμε ταυτιστεί τις άλλες φορές. Αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει μόνο αν έχουμε πάρει το μάθημα. Όσο εμείς δεν παίρνουμε το μάθημα, είναι σαν να μην έχουμε κατανοήσει, σαν να μην έχουμε κάνει, θα λέγαμε, συνειδητή την εμπειρία. Οπότε όσο δεν είναι συνειδητή η εμπειρία, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να επαναληφθεί μέχρι να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε την εμπειρία. Συνήθως οι άνθρωποι, κάθε φορά που ταυτίζονται, αρχίζουν και απολαμβάνουν ορισμένες τάσεις που κάθε ταύτιση έχει για να μπορεί να σιωθεί σε αυτό το πράγμα. Αλλά τι γίνεται, δεν αφήνονται να πάρουν την εμπειρία ή σταματάνε δηλαδή τον εαυτό τους σε ένα σημείο λόγω κατάκρισης, ή απ' την άλλη, αφού αντί να κοιτάξουν να πάρουν την εμπειρία, αρχίζουν και ενώ έχει φύγει ο ενθουσιασμός, συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο πράγμα μηχανικά. Άρα, με λίγα λόγια, ταύτιση μπορούμε να έχουμε κάθε φορά που αφινόμαστε μέσα μας να καταληφθούμε από μία μόνο συγκεκριμένη δόνηση, προσέξτε, χωρίς να έχουμε την ενθύμηση των όλων άλλων πληροφοριών που έχουμε πάρει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος για να ταυτιστεί πρέπει να ξεχνάει όλο τον υπόλοιπο εαυτό του. Άρα λοιπόν, όπως έγραψα και στο κείμενο, καταλάβετε ότι υπάρχει ταύτιση με ένα μικρό εαυτό μας, υπάρχει ταύτιση και με ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μας. Όσο εμείς ταυτιζόμαστε με ένα μεγαλύτερο κομμάτι του εαυτού μας, είναι φυσικό θα χωράει παραπάνω πληροφορία μέσα στη στιγμή για να δράσουμε. Όσο εμείς ταυτιζόμαστε με ένα μικρότερο κομμάτι του εαυτού μας, είναι φυσικό να έχουμε λιγότερες επιλογές για να δράσουμε. Μισό λεπτό να βάλω και προστίγιο. Λοιπόν, μ' ακούτε? Ναι. Για κάποιο λόγο ακόμα η Βίκη δεν μπορεί να μπει ή μας ακούει? Ακούω. Α, ωραία, Βίκη. Μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε και ένα γεια σου στη Βίκη, εντάξει, που έχετε πρώτη φορά. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας, Βίκη. Λοιπόν, και μιλάγαμε για την ταύτιση που λέτε. Κάθε φορά λοιπόν εμείς που ταυτιζόμαστε, στην πραγματικότητα είναι καλό πράγμα. Γιατί μόνο μέσα από την ταύτιση, παιδιά, μπορούμε να πάρουμε την εμπειρία. Όταν όμως εμείς ταυτιζόμαστε και βλέπω ότι έρχεται ένας πόνος, γιατί στην πραγματικότητα εμείς δεν παίρνουμε το μάθημα έτσι όπως πρέπει να το πάρουμε, αλλά κοιτάμε άλλα πράγματα, τότε λέμε φταίει η ταύτιση. Άρα κάθε φορά αντί να αφινόμαστε στην ταύτιση και ταυτόχρονα αφού ταυτιζόμαστε, τι σημαίνει? Έρχεται μέσα μας η εμπειρία. Έρχεται δηλαδή μια νέα δόνηση. Αφού έρχεται μια νέα δόνηση μέσα μας, αυτόματα τη βιώνουμε εμείς εμπειρικά. Αυτή τη δόνηση λοιπόν μας κάνει να κάνουμε ορισμένα πραγματάκια. Να έχουμε μια πραγματικότητα. Κάποιες σκέψεις, κάποιους συλλογισμούς, κάποιες πεποιθήσεις, κάποια συναισθήματα. Μια συμπεριφορά. Κάθε φορά λοιπόν που ταυτιζόμαστε με μία συχνότητα, έχουμε μία αλφα συμπεριφορά. Οκ, μέχρι και καλά. Ωραία, πήραμε την εμπειρία. Μετά τι πρέπει να κάνουμε? Αφού έχουμε αυτή τη συμπεριφορά μέσα από την ταύτιση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα παρά μόνο αυτή τη συμπεριφορά. Όλα τα άλλα δεν υπάρχουν. Άρα, όσο μετά δεν κάνουμε την αναδρομική μέθοδο να φέρουμε στο μυαλό μας κάτω από μία άλλη δόνηση, το πώς περάσαμε σαν παρατηρητής και να κάνουμε αναδρομή μέσα μας του συμβάντος, τότε, παιδιά, δεν έχει γίνει πραγματικά η κατανόηση μέσα από τα επίπεδα που μπορούμε. Παρά έχει γίνει μόνο μια εμπειρία μέσα από τη συχνότητα της ταύτισης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή. Εγώ ξεκινάω μια φορά, ας πούμε, και ταυτίζομαι, με πιάνει ένα πάθος να κάνω κάτι. Ξεκινάω και το κάνω αυτό το κάτι. Μπορεί να είναι ένας έρωτας, ας πούμε. Ερωτεύομαι, έτσι, ερωτεύομαι. Και μέσα από τον έρωτα τι κάνω μόνο, μπορώ να δω
τον έρωτα κάτω από τη δόνηση που είμαι. Τίποτα άλλο. Παραπάνω, παρακάτω. Δεν μπορώ να είμαι παρατηρητής. Είμαι ταυτισμένος. Παίρνω λοιπόν την εμπειρία. Μετά, αν θέλω να δω την εμπειρία, τι το κάνω. Εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος. Αυτό δηλαδή που έχω κάνει, που έχω συμπεριφερθεί και τις συνέπειες που έχει η συμπεριφορά μου. Αν εγώ λοιπόν είμαι παθιάρης, πονάω, ζηλεύω, κάνω, δείχνω, πάση περιπτώσει, ό,τι μπορεί να έχω παίξει εγώ σενάρια με την κοπέλα, λέμε. Εκ του αποτελέσματος, τι κάνω μετά που μπαίνω στην αναδρομική κατάσταση, κάθομαι και σκέφτομαι ποια ήταν η αιτία, όχι για να ακυρώσω την ταύτιση, για να δω τη σύνδεση αιτίας και αποτελέσματος μέσα μου. Καταλάβατε αυτό που λέω? Ναι. Για να δω τη σύνδεση αιτίας και αποτελέσματος. Αλλά εμείς, επειδή δεν μπορούμε να γίνουμε αντιληπτοί κατευθείαν στο υποσυνείδητό μας, γιατί έχουμε το πέπλο, γι' αυτό λέμε υποσυνείδητο, αλλά αυτό ήταν συνειδητό. Τι κάνουμε? Το συνειδητό κομμάτι μας είναι αυτό που ζούμε, που βιώνουμε. Άρα από αυτό που βιώνουμε, πού πρέπει να φτάσουμε? Στο υποσυνείδητο, στην αιτία. Άρα από το αποτέλεσμα πάμε στην αιτία. Εκείνη την ώρα όμως που φτιάχνουμε το αποτέλεσμα, εκείνη την ώρα που ζούμε το αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να πάμε στην αιτία. Εκείνη την ώρα βιώνουμε το αποτέλεσμα. Με την αναδρομική μέθοδο μέσα μας λοιπόν, με τη φαντασία, με τον οραματισμό, με το ξαναπαίξιμο του σεναρίου κατά από μια άλλη δόνηση, τι κάνουμε? Μπορούμε να βρούμε το νήμα και να πάμε στην αιτία. Και μόλις βρούμε την αιτία, μετά τι θα γίνει στην πραγματικότητα? Δεν είναι ότι το αφαιρούμε από μέσα μας, είναι ότι έχουμε κατά την ώρα της εκκίνησης, κατά την ώρα της πρόθεσης, την επιλογή αν θέλουμε να το συνεχίσουμε ή όχι. Άρα λοιπόν τα πρώτα βήματα που ξεκινάει μια ενέργεια για να γίνει σενάριο, εκείνη την ώρα επειδή το έχουμε παίξει και το ξέρουμε και το θυμόμαστε και το έχουμε αναλύσει, αναγνωρίζω την αιτία. Αυτόματα την πρόθεση και λέω όχι, δεν θέλω να το ξαναπαίξω. Γιατί έχω την επιλογή. Καταλάβατε λοιπόν πώς πάει? Άρα αυτός ο άνθρωπος, ο σοφός. Σταμάτη την αναδρομή, πώς την κάνεις? Περίμενε να τελειώσω να σου πω. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο σοφός, τι κάνει? Ξεκινάει λοιπόν και βλέπει από την αρχή ορισμένα πραγματάκια πριν φτάσουν να γίνουν αποτέλεσμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν είναι φωτιά, δεν θα βάλει το χέρι του τελείως μέσα να καεί. Με το που νιώσει θερμότητα θα τραβήξει το χέρι. Αυτό ακριβώς κάνουν αυτοί που έχουν πάρει την εμπειρία. Γίνονται ευαίσθητοι και αναγνωρίζουν ακριβώς αυτά που έχουν παίξει. Αυτός που δεν θυμάται τι έχει παίξει, είναι φυσικό ότι θα βάλει το χέρι του στη φωτιά και θα καίγεται συνέχεια. Τώρα πάμε σε εκείνο το σημείο που ρώτησε η Αλεξάνδρα, πώς λέει κάνουμε την αναδρομή? Η αναδρομή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία επανάληψη, μία ενθύμηση, ένα ξαναπαίξιμο του ίδιου σεναρίου κάτω από μία κατάσταση διαλογισμού, κάτω από μία κατάσταση συγκέντρωσης, κάτω από μία κατάσταση άλλη μεγαλύτερης δόνησης εκτός της ταύτισης. Δεν μπορούμε να κάνουμε αναδρομική άσκηση μέσα από την ταύτιση. Άρα λοιπόν, όταν εμείς έρθουμε σε μία ηρεμία μετά, όταν έχουμε φύγει από την ταύτιση για κάποιο λόγο, ξεκινάμε και κάνουμε την αναδρομική άσκηση. Όταν εσύ πας μέσα από την ταύτιση, ας πούμε εγώ είμαι θυμωμένος και πλακώνομαι στο ξύλο, κάτω από το θυμό, κάτω από το θυμό θα βρίσκω μόνο αιτίες για να πλακωθώ στο ξύλο. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ γιατί είμαι στη δόνηση που η πραγματικότητα εκείνη μου λέει να τον πλακώ στο ξύλο και αυτό και έκανα. Όταν όμως εγώ ξεκινήσω και έχω ηρεμήσει μέσα μου, έχω φύγει από την ταύτιση, τότε πρέπει να κάνω την αναδρομική άσκηση. Για να καταλάβω μέσα μου λοιπόν την αιτία και το αποτέλεσμα, έτσι, από το αποτέλεσμα, γιατί μόνο αυτό το μάτι πρέπει... έχει πολλές διακοπές, δεν σε ακούω. Οκ, χαλάρωσε, μ' ακούς τώρα? Μ' ακούς τώρα ή όχι? Τώρα σε ακούω. Εντάξει. Κατάλαβε λοιπόν ότι η αναδρομική άσκηση γίνεται όταν έχεις φύγει από την ταύτιση, σε κατάσταση ηρεμίας, έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να φύγεις πρώτα από την ταύτιση, να ηρεμήσεις και να ξεκινήσεις να κάνεις αυτό το αναδρομικό πράγμα που λέμε. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά, κάθε εμπειρία που παίρνεις δεν θα πηγαίνει χαμένη. Οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν και επαναλαμβάνουν επειδή πάνε χαμένες οι εμπειρίες. Δεν επεξεργάζονται τις εμπειρίες τους. Αν εμείς επεξεργαζόμασταν τις εμπειρίες, θα ήμασταν σοφοί. Αλλά τι κάνουμε συνέχεια? Δεν κάνουμε αυτή την αναδρομική άσκηση. Να ξαναφέρουμε λοιπόν στη φαντασία μας. Και επειδή δεν την κάνουμε να την ξαναφέρουμε στη φαντασία μας, τι θα γίνει? Την ξαναπαίζουμε. Την ξαναπαίζουμε με μεγαλύτερη ένταση.
αυτό που λέτε κάρμα. Την ξαναπαίζουμε με μεγαλύτερη ένταση. Μέχρι να έρθει η ώρα να είναι τόσο μεγάλη ένταση που η μόνη λύση τι θα είναι, να σκεφτόμαστε, να συγκεντρωθούμε, να το ξαναπλάσουμε στο μυαλό μας, έτσι ώστε να προχωρήσουμε να δούμε ότι μόνο κατανοώντας και έχοντας επιλογή μπορώ να αλλάξω την πραγματικότητά μου. Όλο αυτό το κάνουμε δηλαδή σαν ένα κλειδί για να μπορείτε να φτιάξετε την πραγματικότητά σας σαν δημιουργή. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς την πραγματικότητα την φτιάχνει το υποσυνείδητο. Αυτό είναι το κομμάτι μας που αντί να το λέμε εμείς εντάξει υποσυνείδητο, στην πραγματικότητα είναι ο εαυτός μας που δημιουργεί το μεγαλύτερο κομμάτι. Κάθε φορά λοιπόν εμείς που πρέπει να εκπαιδεύσουμε το υποσυνείδητο, πρέπει να βρούμε τρόπους που από το συνειδητό μόνο. Μόνο από το συνειδητό μας. Ποιο είναι το συνειδητό μας? Το βίωμά μας. Γι' αυτό οι άνθρωποι που βιώνουν πολλά πράγματα έχουν μέσα τους όλο το εργαλείο, όλο το θέμα για να μπορούν να γίνουν σοφοί και να αναβαθμιστούν. Οι άνθρωποι που δεν βιώνουν πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολοι μέσα από τα βιβλία και μέσα από άλλα πράγματα και από τρίτους και από τέταρτους και από πέμπτους και από αγίους και από τρισάγιους και από τελετές να αναβαθμιστούν. Γιατί δεν γίνεται έτσι. Άρα λοιπόν αυτός που έχει την εμπειρία έχει παραπάνω πιθανότητες να αναβαθμιστεί. Άρα λοιπόν τώρα καταλαβαίνετε γιατί διαλέξαμε να παίξουμε σε αυτή τη διάσταση που η εμπειρία είναι μεγαλύτερη από τις άλλες διαστάσεις. Γιατί εδώ πραγματικά σου δίνεται η ευκαιρία να λύσεις το κάρμα πολύ πιο γρήγορα από τις άλλες διαστάσεις. Γιατί είναι έντονος ο πόνος, έντονη η χαρά. Εδώ πέρα λοιπόν έρχονται, θα λέγαμε, σαν ένα σχολείο που όταν θα βγούμε λοιπόν, που όταν όποιος μπαίνει μέσα, έχει παραπάνω πιθανότητες να αναβαθμιστεί. Αλλά είναι και πιο δύσκολο για μερικές νέες ψυχές. Απαντήθηκε μέχρι εδώ.